Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Χαιρόμαστε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Και εγώ, και εγώ. Θα ήθελα να μας πείτε, έχουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε 2,5 μήνες κοντά 3 κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Μια Νέα Δημοκρατία που όπως μας προέκυψε θυμίζει την σκληρή δεξιά. Για όσους είναι παλαιότεροι και γνωρίζουν ιστορία της χώρας, για την παλιά ΕΡΕ. Θέλουμε ένα πρώτο σχόλιο σας για αυτά τα πρώτα δείγματα γραφής αυτής της κυβέρνησης. Φυσικά, πέρα από χαρακτηρισμούς τους οποίους μπορεί να κάνει οποιοδήποτε κύριε Δημητρακόπουλε, αυτό που νομίζω έχει αξία να δει ο λαός και το διαπιστώνει νομίζω καθημερινά από την δίμηνη περίπου και πλέον διακυβέρνηση από την νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι η κεντρική πολιτική γραμμή, η κεντρική πολιτική κατεύθυνση όλης της προηγούμενης περίοδου, όπως ξεκτυλίχθηκε διαδοχικά από τις 3 διαδοχικές φάσεις των 3 μνημόνιων, συνεχίζεται και σήμερα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα συμπέρασμα με το οποίο δύσκολα θα διαφωνήσει κανείς. Ναι. Πιθανά να έχουμε αυξομοιώσει στην ένταση αυτής της πολιτικής, στον τρόπο με τον οποίο αυτή εν πάση περιπτώσει διακινείται στις συνειδήσεις του κόσμου, αλλά σε κάθε περίπτωση και ο χαρακτήρας αυτής της πολιτικής και η κατεύθυνσή της και πολύ περισσότερο το ίδιο της το περιεχόμενο λέει ότι στην πραγματικότητα αυτή η βάρβαρη, αντιλαϊκή, αντεργατική πολιτική έτσι όπως υλοποιούνταν όλα τα προηγούμενα χρόνια και με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται. Έχουμε ορισμένα νομοσχέδια κύριε Δημητρακόπουλε από τα οποία μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα και αυτά που ψηφίστηκαν αλλά και αυτά που έρχονται προς ψήφιση και που έχει αξία να σταθούμε. Έχουμε για παράδειγμα την ψήφιση του νομοσχεδίου περί του επιτελικού λεγόμενου κράτους, ενός κράτους το οποίο θα γίνει ακόμα πιο αποτελεσματικό, ακόμα πιο σύγχρονο, ακόμα πιο φιλικό, όχι όμως για τις λαϊκές ανάγκες, όχι για τους απλούς ανθρώπους του μόχθου που ταλαιπωρούνται κάθε μέρα στις δουλειές τους και ταλαιπωρούνται και περισσότερο, πολύ περισσότερο στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά θα γίνει πιο φιλικό, πιο αποτελεσματικό, πιο φιλικό για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Και αυτό το βλέπουμε να υλοποιείται με το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο, όπου περιβαλλοντικά για παράδειγμα εμπόδια, χωροταξικοί περιορισμοί, όλα αυτά τα λεγόμενα εμπόδια απέναντι στους επενδυτές παραμερίζονται από το ίδιο το κράτος, από αυτό το κράτος, το σύγχρονο και το αποτελεσματικό, το επιτελικό, έτσι ώστε να έρθουν αυτοί οι λεγόμενοι επενδυτές να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους, τα οποία βεβαίως τα έβγαλαν από το ξεζούμισμα της δουλειάς χιλιάδων εργαζομένων το προηγούμενο διάστημα, για να κερδίσουν ακόμα περισσότερα. Έχουμε βεβαίως και μια έξαρση του δόγματος νόμος και τάξη, τόσο με την κατάργηση του πανεπιστημιακού του ακαδημαϊκού ασύλου, όσο και με την ακόμα μεγαλύτερη στιγμής απέναντι στους μετανάστες, στους πρόσφυγες, στα πλαίσια βεβαίως πάντα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε αρκετά στοιχεία, εν πάση περιπτώσει κύριε Δημητρακόπουλε, τα οποία λένε ότι η πολιτική προηγούμενου διαστήματος συνεχίζεται, εντείνεται και αναμένεται να ανεβάσει κι άλλο ρυθμούς με το καινούριο νομοσχέδιο. Και επιτρέψτε μου εδώ να πω ότι αυτό που έρχεται τις επόμενες μέρες, αυτό που ήδη έχει βγει στη διαβούλευση, μιλάω για το νομοσχέδιο το οποίο έχει τον κατεφημισμό τίτλων του αναπτυξιακού νομοσχεδίου, ναι. Περιέχει διατάξεις με τις οποίες ουσιαστικά καταργείται η επεκτασιμότητα των όποιων κλαδικών συμβάσεων υπάρχουν, ευεργετικών, πάντα για τους εργαζόμενους. Καταργείται λοιπόν η επεκτασιμότητα αυτών των συμβάσεων, αφού μπαίνουν 1,000 εξαιρέσεις και ρήτρες εφαρμογής αυτής της επεκτασιμότητας. Με λίγα λόγια, κλαδικές συμβάσεις τέλος. Αυτό προσπαθεί να πει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως την ίδια στιγμή τίθεται στο στόχαστρο, επιχειρείται η φήμωση του πιο οργανωμένου κομματιού της εργατικής τάξης, αυτών που είναι στα συνδικάτα,
στα σωματεία τους που παλεύουν καθημερινά στους χώρους δουλειάς, στα κέντρα της εργοδοσίας και στον ασφυκτικό έλεγχο που επιχειρεί το αστικό κράτος, το ελληνικό κράτος, δια του κυρίου Βρούτση αυτή τη στιγμή, να ελέγξει και την λειτουργία των συνδικάτων και να επιχειρήσει, λέει, στα πλαίσια της δημοκρατίας, γιατί πρέπει να ψηφίζουν όλοι για προκειμένου να βγει μια απεργία, να θέσει σε εφαρμογή τη λεγόμενη ηλεκτρονική ψηφοφορία. Δεν μας έχει πει όμως ο κύριος Βρούτσης, δεν μας έχει απαντήσει στο ποσοστό των Ελλήνων ψηφοφόρων που ψήφισαν την Νέα Δημοκρατία και την έκαναν αυτοδύναμη, παρακαλώ, κυβέρνηση, και το οποίο δεν ξεπερνά το 22 με 23%. Εν πάση περιπτώσει, για να συγκεφαλαιώσω τη Μετακόπουλο, νομίζω ότι θα μπορούσε να πει κανείς πάρα πολλά πράγματα, αλλά αυτή τη στιγμή το νομοσχέδιο το οποίο κατεβάζει η κυβέρνηση και αναμένεται να έρθει τις επόμενες μέρες στη Βουλή προς ψήφιση, νομίζω ότι με αυτό το νομοσχέδιο η κυβέρνηση ρίχνει το γάντι στους εργαζόμενους και να είναι σίγουροι ότι θα το σηκώσουν οι εργαζόμενοι αυτό το γάντι και θα απαντήσουν έτσι όπως ξέρει να απαντά η εργατική τάξη της Ελλάδας. Μάλιστα. Κύριε Δελή, να σας ρωτήσω, εσείς ποια τακτική θα ακολουθήσετε σε μακροπρόθεσμη βάση για να όσο μπορέσετε να ανασχέσετε αυτή την πολιτική? Ναι. Μόνο με τις κινητοποιήσεις? Κοιτάξτε, καταρχήν σε πρώτο επίπεδο είναι βεβαίως οι κινητοποιήσεις. Ναι, ναι. Αλλά όχι όμως κινητοποιήσεις για τις κινητοποιήσεις, κύριε Δημητρακόπουλε. Όταν το ΚΚΕ μιλάει για τις κινητοποιήσεις, δεν μιλάει μονάχα για κινητοποιήσεις που έχουν ένα στενά οικονομικό χαρακτήρα, όπως μοιραία είναι εκ των πραγμάτων να γίνεται από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων. Δεν μιλάμε δηλαδή μονάχα για συνδικαλιστικούς αγώνες. Εμείς λέμε ότι σε αυτούς τους συνδικαλιστικούς αγώνες, οι οποίοι έτσι και αλλιώς υπάρχουν και σήμερα, θα θέλαμε να είναι πολύ περισσότεροι, αλλά και θα ξεσπάσουν πολύ περισσότερο το επόμενο διάστημα, και σε όλους τους χώρους, όλοι αυτοί οι αγώνες θα πρέπει κάποια στιγμή, κύριε Δημητρακόπουλε, να δούνε τον πραγματικό ένοχο, να δούνε την πραγματική ρίζα των προβλημάτων, παραμερίζοντας, αν θέλετε, το πρόσωπο ενός υπουργού ή ενός πρωθυπουργού ή και ενός κόμματος, και να δει το κίνημα αυτό, το λαϊκό, το εργατικό κίνημα, ότι τελικά πίσω από τα προβλήματά του, η ρίζα των προβλημάτων του, η ρίζα του ότι σήμερα σε μια τέτοια εποχή προόδου τεχνολογικής, επιστημονικής, να υπάρχει και να εξαπλώνεται τόσο μεγάλη φτώχεια και δυστυχία στον κόσμο, να δει λοιπόν ότι το πρόβλημα είναι στο πώς είναι οργανωμένη, το πώς είναι κοινωνικά οργανωμένη η οικονομία, το πώς πόσο λίγοι άνθρωποι κατέχουν αυτό που λέμε τα μέσα παραγωγής στα χέρια τους, πόσο αυτή η οικονομία τελικά λειτουργεί με βάση το νόμο του κέρδους και μόνο και τίποτε άλλο. Να δούνε δηλαδή το ίδιο το σύστημα πίσω από κάθε μικρό ή μεγάλο αγώνα, είτε αφορά τις εργασιακές σχέσεις, είτε τους μισθούς, είτε την παιδεία, είτε την υγεία. Και όταν όσο αυτό θα γίνεται συνείδηση, κύριε Δημητρακόπουλε, σε αυτούς τους αγώνες, αυτοί οι αγώνες θα αποκτούν ένα μεγαλύτερο και ένα βαθύτερο πολιτικό περιεχόμενο και προσανατολισμό, γιατί ξέρετε δεν θα γίνουν όλα από τη μια στιγμή στην άλλη, έτσι ώστε να οριμάζει κάθε μέρα μέσα από αυτούς τους αγώνες η αναγκαία σήμερα, η υπερόρημη, λέμε εμείς, λέμε ως κομμουνιστές, ως ΚΚΕ, η υπερόρημη πολιτική αλλαγή, επί της ουσίας όμως, και όχι μια εναλλαγή τυπική κομμάτων, ναι, όπως αυτές που ζούμε σε όλα τα καπιταλιστικά κράτη, μια αλλαγή δηλαδή του ποιος θα κάθεται στο ίδιο το τιμόνι της εξουσίας και το ποιος θα έχει στα χέρια του τα μέσα παραγωγής. Για τέτοια αλλαγή και για τέτοιες πολιτικές αλλαγές παλεύει το ΚΚΕ και βεβαίως δεν τις περιμένει, κάθε μέρα τις προετοιμάζει στους μικρούς, μεγάλους ή μεγάλους καθημερινούς αγώνες. Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Δελή, αν έχετε το χρόνο. Θα ήθελα το εξής απλό, που αναρωτιόμαστε όλοι όσοι αγαπάμε την ιστορία, την παράδοση και τις αρχές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Γιατί το ΚΚΕ δεν μπορεί να σπάσει αυτό το φράγμα
το μικρό εκλογικό ποσοστό στις τόσες δεκαετίες, ενώ έχει τόσο σωστές πολιτικές βάσεις. Τι φταίει? Ναι, κοιτάξτε, το ποσοστό του Κομμουνιστικού Κόμματος, εντάξει, ποτέ δεν πήρε μεγάλη εκλογική διάσταση. Γιατί? Νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να εξηγηθεί από τη στιγμή που μέσα σε αυτό το πολιτικό-οικονομικό περιβάλλον, ξέρετε, ηγεμονεύει η κυρίαρχη ιδεολογία, μια ιδεολογία η οποία είναι κυρίαρχη και αναβλύζει από παντού και όχι μόνο από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά επειδή δεν θέλω να αποφύγω το ερώτημά σας, είναι και επειδή τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυτό το ερώτημα μας απευθύνεται όλο και περισσότερο και με, όπως και από εσάς, με ένα ειλικρινές πραγματικά ενδιαφέρον έχουμε, μπορούμε να αναγνωρίσουμε την ειλικρίνεια των λεγόμενων κάποιου, κύριε Δημητρακόπουλε. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι είναι συνάρτηση αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα τα τελευταία 20-30 χρόνια, τέλος πάντων, μιας μεγάλης οπισθοχώρησης του εργατικού, του κομμουνιστικού κινήματος, και μιλάω βεβαίως για τις ανατροπές που συνέβησαν στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες. Βέβαια, καθοριστική σημασία. Ένας άλλος παράγοντας που συντελεί στην εκδήλωση ενός τέτοιου μικρού και αναντίστοιχου, θα έλεγα, με την προσφορά του και τους αγώνες του εκλογικού ποσοστού, είναι και μια ιδιότυπη συντηρητικοποίηση ενός ευρέως τμήματος της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό νομίζω το διαπιστώνει κανείς από χίλιες δυο μεριές, παρατηρώντας απλώς την καθημερινότητα των ανθρώπων, και δεν θα ήθελα να επεκταθώ. Και βεβαίως από την απουσία ή από την σπανιότητα εργατικών αγώνων, κινητοποιήσεων. Γίνονται αγώνες, γίνονται κινητοποιήσεις. Όμως, κύριε Δημητρακόπουλε, θα συμφωνήσετε μαζί μου, νομίζω ότι αυτοί είναι και αριθμητικά λίγοι σε σχέση με το μέγεθος του προβλήματος, σε σχέση με το μέγεθος της επίθεσης που δέχονται οι εργαζόμενοι. Θα πρέπει λοιπόν να απολαμβάνουν. Συμβαίνουν ένα σωρό εξωφρενικά πράγματα, εξωφρενικά ως προς την αντιλαϊκότητά τους πράγματα, και στην παιδεία και στην υγεία, και κάτω από άλλες συνθήκες και ίσως σε άλλες εποχές θα είχαμε πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις, και σήμερα υπάρχει μια ιδιότυπη, εν πάση περιπτώσει, απάθεια, συντηρητικοποίηση, απογοήτευση, τέτοια που να δίνει το δικαίωμα και στον γνωστό και μη εξαιρεταίο κύριο Βρούτση να κομπάζει ότι δεν κουνέ τίλο, επανέρχομαι, στο νομοσχέδιο το οποίο κατεβάζει. Απλώς να του πούμε ότι πίσω έχει αχλάδα την Δημητρακόπουλε, όπως σας είπα και πριν. Η εργατική τάξη της πατρίδας μας, και με μπροστάρι βεβαίως το ΚΚΕ, θα δώσει την απάντηση που πρέπει.